με βρίσκεται. Είμαι πανέτοιμη να υποδεχθώ Μιχάλη Ζαμπίδη. Έχει να γίνει τη μπουνιά εδώ μέσα, έχει να γίνει. Αυτό σας λέω μόνο. Τη δική σας επικοινωνία, μην την ξεχνάτε ποτέ. Καλέ, μας βάλαν και τηλέφωνο. Καθίστε. 4854-471. 4854-471. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με τους συναδέλφους στο γραφείο μας. Οπότε παίρνετε τηλέφωνο και ό,τι θέλετε, τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις, προτάσεις, ερωτήσεις για τον κύριο Ζαμπίδη βεβαίως. Έτσι, ένα τηλεφωνάκι μόνο θα κάνετε εσείς και είμαστε εμείς εκεί. 4854-471. Φυσικά μην ξεχνάτε τα SMS, να στέλνετε και τα μηνύματάκια σας και το διαγωνισμό μας μην ξεχνάτε για το MLS IQ Tablet. Με θαυμάζω για τη μνήμη μου, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει αυτό τώρα. Να, ναι, αλλά δεν φτάνω μέχρι και τον αριθμό. 51 λεπτό, γιατί έχουμε και τη μοιοπία μας. Ευχαριστώ, κέρδισε! Κέρδισε Στέφανος Κωνσταντινίδης, κατοχυρώθηκε! Κατοχυρώθηκε, 54-260. Σε μεγάλο, σε αστέρι. 54-260 λοιπόν, τα μηνύματά σας, αν θέλετε βεβαίως, να κερδίσετε το MLS IQ Tablet. Είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχθούμε Μιχάλη Ζαμπίδη, να σας πω μια φορά ακόμα το τηλέφωνο. 4854-471. Και τώρα, έχουμε καμιά ειδική μουσική για το Μιχάλη. Έλα, θα μπορούσα να σου τραγουδήσω εγώ. Δυνατά η μουσική, Μιχάλη Ζαμπίδης! Περίμενε, έτσι δεν κάνετε. Αυτό είναι. Καλώς όρισες, παρακαλώ. Κοίταξε, επειδή ακόμα δεν έχω προλάβει να έρθω στο γυμναστήριο, αλλά όπως βλέπεις... Το πρόσεξα. Κοίταξε να δεις. Το πρόσεξες. Έχεις καταλάβει την απουσία μου. Ναι. Έχω να σου πω ότι φεύγουμε 10 η ώρα το βράδυ από εδώ. Α, οπότε, τόσο καλά. Ναι. Γιατί μου είχες πει για 7 θέλεις... η ώρα να προπονήσει. Last year. Είναι πάρα πολύ κομψό όπως βλέπετε. Είναι της μόδας αυτό. Βάζεις ναι. το παντελονάκι και βάζεις από πάνω και το. Πώς το λένε? Επικαλαμίδες. Την επικαλαμίδα σου και είσαι κυρία. Μπορείς να μαλώνεις και στον δρόμο, δεν έχεις πρόβλημα. Θα φορεθεί φέτος νομίζω γιατί ο κόσμος πρέπει να είναι έτοιμος γιατί τα ένστικτα έχουν εγκριέψει. Οπότε. Μην το συζητάς. Παίρνεις τα γατάκια, τη μασελίτσα σου και πάει για καφέ. Μην το συζητάς καθόλου. Είναι πολύ χρήσιμο στις μέρες μας να ξέρεις να δέρνεις. Ναι, να ξέρεις να κάνεις την αυτοαμυνά σου αν χρειαστεί, γιατί όντως έχουν αγριέψει λίγο τα πράγματα. Ναι. Και διακρίνω ότι έρχεται πολλοί κόσμος για δύο πράγματα βασικά. Για την αυτοαμυνά του και για να ξεδώσει, να πατήσει πίνακα συμπίεσης, να εκτονωθεί για να νιώσει καλά και να μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Συγγνώμη, παρεπιπτόντως, επειδή ξέχασα να σας πω, τα γαντάκια αυτά θα τα υπογράψει ο Μιχάλης και ένας από εσάς τυχερός θα τα κερδίσει με κλήρωση. Οπότε έχετε ακόμα ένα λόγο να στέλνετε, και εσείς Γιώργο μας, και εσείς, έχετε ακόμα ένα λόγο να στέλνετε τα μηνύματά σας στην επικοινωνία μας που είναι στο 54260, τα μηνύματα στο 54260 και κερδίζετε τα υπογεγραμμένα γάντια του box του Μιχάλη Ζαμπίδη. Εντάξει, λένε ας πούμε ότι οι κομικοί στην ζωή τους είναι πάρα πολύ σοβαροί. Εσύ στη ζωή σου είσαι ήρεμος γενικά? Ναι, μπορώ να πω πως είμαι ήρεμος. Ναι. Έχεις εκτονωθεί στο αρκετά μπορώ να πω. Ναι. Όχι βέβαια ότι και εγώ δεν έχω τις στιγμές εντάσεις μου κτλ. Διότι όταν στον πρωταθλητισμό σε πιέζουν πάρα πολύ, έχεις αρκετά πράγματα να κάνεις και υπάρχει η δίαιτα, η στέρηση, πολλά πρέπει, πολλά δεν πρέπει και όλα τα σχετικά. Σίγουρα υπάρχει ένταση, δεν είμαι το πιο ήρεμο παιδί. Αλλά από εκεί πέρα σίγουρα με βοηθάει η εκτόνωση μέσα από τον αθλητισμό, παύλα από τον αθλητισμό. Το ελέγχεις όμως, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγεις καμιά ώρα. Ναι. Έχεις μαλώσει το δρόμο, ας πούμε. Έχω μάθει να διαχειρίζομαι πολλά συναισθήματα. Γιατί δουλεύω με αυτά. Πες μου, Μιχάλη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις βρεθεί σε δύσκολη θέση στον δρόμο. Έχω βρεθεί. Ωραία, σου κάνει ένα τσαμπουκά είναι αυτό και ανοίγει την πόρτα και βγαίνει ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Βγαίνει από το αυτοκίνητο ή όχι? Όχι, δεν βγαίνω από το αυτοκίνητο. Γιατί δεν βγαίνει από το αυτοκίνητο? Όχι, δεν βγαίνω. Γιατί αν βγω από το αυτοκίνητο πρέπει να σημαίνει ότι. Ακριβώς. Να δείρω. Θα πρέπει να κάνω. Ναι, είμαι σε αυτοάμυνα. Δηλαδή θα πρέπει κάποιο να με επιτεθεί, να μην μπορώ να φύγω με τα μάξι μου. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ βαρύ να χτυπηθείς έξω. Πάντως δηλαδή, έχει τύχει να σταματήσει κάποιος και να θέλει να προκαλέσει έναν καυγά και μόλις σε δει να κάνει πίσω. Έχει. Έχει, αλλά εγώ συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις είμαι ήρεμος. Δηλαδή δεν θυμώνω. Δηλαδή ακόμα και αν κάποιος πάει να με τρακάρει, αν δεν γίνει, λέω, ή αν γίνει κάτι, ας πούμε, ψηλό, λέω φου, ευτυχώς, λίγο, δεν μου βγαίνει θυμός. Ναι. Αλλά όταν βλέπω κάποιον να είναι τόσο θυμωμένος, λέω ότι ο καημένος έχει ένα σκασμό θέματα, ας πούμε, δεν προπονείται κιόλας να. Τον δικαιολογείς. Να ξέρει. Οπότε εσύ πας, του δίνεις μια κάρτα το γυμναστήριο και καθαρίζεις. Και έτσι έχεις δύο σε ένα. Χαμογελάω λίγο, εντάξει, λέω μια χαρά, είμαστε όλα εντάξει. Η καθημερινότητά σου ποια είναι?
Πώς περνάς την ημέρα σου, δηλαδή μέσα στα γυμναστήρια συνέχεια, μόνο προπόνηση και τέτοια. Ναι. Τι άλλο έχει, πόσο προσωπική ζωή έχει. Παρασκευή, έτσι που είναι λίγο πιο έντονο το πρόγραμμα. Στάνταρ θα έχει 2 προπονήσεις τη μέρα. Προσέχω τη διατροφή μου, θα κάνω τα 5 γεύματά μου. Οπότε η δουλειά μου είναι γύρω από αυτό και θα ασχοληθώ με πολλά πράγματα γύρω από τη δουλειά μου. Mm-hmm. Από εκεί πέρα το Σαββατοκύριακο, που είναι 2 υπέροχες μέρες, κάθε Κυριακή έχω ελεύθερο γεύμα όπου μπορώ να φάω ό,τι θέλω. Να σου πω κάτι. Μεγάλες γιορτές. Το Σαββατοκύριακο έρχεσαι. Δηλαδή. Δεν άκουσα. Λέγανε. Τον έκανα χάλια στο φαγητό. Κοκκινίζω με αυτά, δεν μπορώ. Κοκκινίζει, εντάξει, είναι ντροπαλό, το ξέρω. Απλά ξέρει τι, επειδή αθλητές ακριβώς είσαστε, έχετε ακολουθεί πολύ αυστηρό πρόγραμμα. Και φαντάζομαι ότι και αυτό μπορεί να είναι εις βάρος της προσωπικής σας ζωής. Ανάλογα, όλα σχετικά είναι. Δηλαδή, πριν από τον αγώνα, ας πούμε, τι προετοιμασία, πόσο καιρό χρειάζεται προετοιμασία πριν από έναν σκληρό αγώνα, όχι κάτι που το έχει σιγουράκι, σε όλα τα επίπεδα, σε όλου του τομεί τη ζωή σου. Ξέρεις, αυτό έχει να κάνει και με τη σύντροφό σου, έτσι. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε στηρίζεις αυτό. Mm-hmm. Οπότε να δώσουμε οδηγίες. Εκτός αν θες να μας αποκαλύψεις τη σύντροφό σου. Οπότε να ρωτήσω την πρώτα ίδια. Πρώτα απ' όλα. Πολλές ερωτήσεις σε μία. Όλα. Δεν θυμάμαι, ξεχάσα το νόμο το πρώτο τελευταίο σκέλος. Ναι. Σε μια προετοιμασία σίγουρα θέλει περίπου 2 μήνες μια καλή προετοιμασία. Mm-hmm. Όπου επικεντρώνεσαι εκεί, οι εντάσεις, η ενέργεια είναι πάρα πολύ μεγάλη που δίνεις. Υπάρχει το άγχος, το μυαλό είναι αλλού. Έτσι, και πρέπει ακόμα και στη διασκέδαση να είσαι σχετικά, όχι σχετικά, κοντολαρισμένος. Mm-hmm. Δηλαδή, τι ώρα θα κοιμηθείς, να μην ξεφύγεις σε φαγητά κτλ. Mm-hmm. Οπότε κάνεις μια πολύ έτσι, ήσυχη ζωή. Mm-hmm. Η οποία εντάξει, στο τέλος του μήνα, μετά από 2 μήνες, σου αποδίδει και ανάλογα το κίνητρο, αποδυναμώνεται και η θυσία. Mm-hmm. Οπότε είναι σημαντικό. Mm-hmm. Είχες πριν από 1,5 χρόνο ένα μεγάλο, πώς να το πω τώρα, ένα χτύπημα πολύ δυνατό. Δέχτηκες ένα πολύ, έτσι, στο σαγόνι. Κάτι που φοβούνται όλοι οι πυγμάγοι, όλοι οι αθλητές που ασχολούνται με το δικό σου άθλημα, το φοβούνται πολύ. Πες μου λίγο για τη στιγμή που συμβαίνει, για το μετά, τι σκέφτηκες. Πώς το έζησες αυτό. Αυτό όταν τραυματίστηκα στο σαγόνι ήταν πριν 2-2,5 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Όπου όντως έχω ξαναπεί ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, αν είχα πει ότι είχα πονέσει, έκανα πλάκα. Mm-hmm. Εκεί ένιωσα τον πόνο. Εκεί ένιωσα τι σημαίνει πόνος. Και θυμάμαι ότι ήταν πολύ δύσκολο, διότι όταν πάθησε ένα κάταμο σαγόνι, ειδικά στο δικό μας άθλημα, είναι πολύ βαρύ. Πέρασαν πολλά πράγματα στο μυαλό μου, όμως στο μυαλό μου το έβαλα ότι. Ότι όχι τόσο σοβαρό, όσο σαν ένα σκίσιμο ή μια θλάση. Δεν ότι είπα ότι okay, για να το διαχειριστεί και σωστά. Ακόμα ήταν κλειστό το στόμα μου, με είχαν σφαγίσει, έπινα μόνο με καλαμάκι, ας πούμε, κτλ. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, ήταν πολύ δύσκολο. 2-2,5 μήνες ήμουν έτσι. Όμως το ευχάριστο είναι ότι επειδή το δούλεψα πάρα πολύ στο μυαλό μου και ήθελα να ξεκινήσω ξανά, μετά από 2,5-3 μήνες, όταν ο γιατρός μου βγάλε τις νάρκες κτλ. Ρίχθηκα κατευθείαν στη δουλειά και ο γιατρός είπε ότι αν είναι δυνατόν, συνήθως παίρνει 4-5 και μπορεί και 6 μήνες, αλλά είναι έτοιμος. Και έτσι ξεκίνησα. Αλλά σίγουρα ένιωσα πάρα πολύ άσχημα συναισθήματα. Έχεις νιώσει ποτέ φόβο σε αγώνα? Δηλαδή, πηγαίνοντας να αντιμετωπίσεις έναν αντίπαλο, επιτρέπεις το φόβο να είναι ένα από τα συναισθήματά σου? Ναι. Υπάρχει φόβος. Mm. Το θέμα είναι πώς τον εκφράζει κάποιος και πώς τον διαχειρίζεται. Κοιτάζω τον φόβο μου να τον σκοτώνω μέσα από μια καλή προετοιμασία. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό να σκοτώνεις τον κακό σου αυτό. Και από εκεί και πέρα, όταν βγαίνω στο ring και πηγαίνω και βαδίζω μπρος στο ring, διαχειρίζομαι και μετατρέπω όσο να δω τα κακά συναισθήματα σε έργο, σε αδρεναλίνη. Οπότε κοιτάζω να το επενδύω. Λες από μέσα σου να ξέρεις τι σε περιμένει μεγάλη. Τι όνειρο να βλέπεις χθες το βράδυ. Τα επενδύω και δουλεύω, ναι. Εκτός από αυτό που είχες τον τραυματισμό, τον μεγάλο στο σαγόνι σου, νομίζω ίσως τα περισσότερα ράματα ήταν 150 που έχεις κάνει. Ναι, 120 παρακαλώ. 120. Καλά, τηλεόραση κάνουμε. Βάλε 150 τώρα και εσύ τώρα τα χαλάσουμε για 30 ράματα. Το θέμα ήταν 1-2, δεν το συζητάγαμε. Η είδηση είναι ότι το σαγόνι. 170, 180. Φεύγεις λοιπόν, γυρίζεις τα αποδυτήρια και βλέπεις αυτή την κατάσταση. Ναι. Γιατί φαντάζομαι θα ήταν τεράστια η ζημιά, έτσι. Η ζημιά ήταν μεγάλη και. Πού είχαν γίνει 120, αυτό, πού ήταν το τραυματισμός? 120 ράματα ήταν όλα εδώ πέρα κτλ. Σε αυτό το μέρος, εδώ και κάποια από εδώ. Το οποίο δεν φαίνεται τίποτα, έτσι. Ναι, ευτυχώς να είναι καλά ο γιατρός. ο οποίος είναι 120 ράματα διότι έγιναν με πλαστική. Mm. Οπότε ήταν 40-40-40. Αλλά όταν βλέπεις αυτό, γιατί φαντάζομαι για να χρειαστούν ράματα, θα πάει να πει ότι αυτό ήταν ανοιχτό, έτσι. Ότι το πρόσωπό σου ήταν ανοιχτό. Ναι. Στραπατσάρεται η ψυχολογία σου εκείνη την ώρα, αφού υπάρχει περίπτωση και να πεις ότι μήπως ήρθε η ώρα να το παρατήσω. Σαφέστατα. Σε όποια ηλικία κι αν είσαι, όταν χτυπηθείς άσχημα,
περνάει το μυαλό σου ότι μήπως δεν επανέλθω κτλ. Ευτυχώς έχω χτυπηθεί από τους 194 αγώνες, έχω χτυπηθεί έτσι 3-4 φορές. Είναι μικρό το ποσοστό. Αλλά όταν συνέβη, ειδικά αυτό το τελευταίο, επειδή είχα και μεγάλη φλεγμονή μέσα στο μάτι, τα σκισίματα, αυτά μου πήρε πάρα πολύ καιρό. Πέρασαν πάρα πολλά πράγματα και ήταν μεγαλύτερη η ψυχολογική ζημιά από τη σωματική. Γιατί συνήθως οι σωματικές ζημιές περνάνε. Mm-hmm. Το θέμα είναι το ψυχολογικό τραύμα να το επουλώσεις, να το κουκουλώσεις, να το επουλώσεις, να το διαχειριστείς mm-hmm. και μετά να βρεις ξανά δυνατός mm-hmm. μπροστά. Mm-hmm. Μου πήρε καιρό. Και πώς το επουλώνει ένας αθλητής του δικού σου μεγέθους? Ευχαριστώ. Πού βρίσκεις έτσι παρηγοριά, ηρεμής, ναι, με την οικογένειά σου, με τη σύντροφό σου? Ναι, επειδή νομίζω τρεις-τέσσερις φορές έχεις πει τη σύντροφό μου. Ναι, αν ένας αθλητής έχει τη σύντροφό, αν έχει σύντροφό. Ξέρεις γιατί, δεν την έχουμε δει ακόμα και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν την εμφανίζεις. Ίσως να μην έχω. Ίσως να μην ίσως έχω. Να την κρύβω, μπορεί, ίσως να την έχω χάσει. Να την ψάξουμε λοιπόν. Έχω μια πολύ καλή φίλη που ανακαλύπτει. Α, μάλιστα. Πού βρίσκεις εσύ παρηγοριά για να χάδει μια αγκαλιά? Θυμάμαι τότε στην ζημιά που είχα πάθει, επειδή είχα ψυχολογικά πέσει πάρα πολύ, λογικό, είχα κάνει μια αποσυσσοποίηση και είχα απομονωθεί περισσότερο. Mm-hmm. Δηλαδή είχα απομονωθεί, ναι μεν είχα τους ανθρώπους κοντά, τους ανθρώπους μου που αγαπώ και εμπιστεύομαι, ήμουν αλλιγομίλητος, είχα κλειστεί τον εαυτό μου περισσότερο και απλά περίμενα μέρα-μέρα-μέρα mm-hmm. να αισθανθώ mm-hmm. καλύτερα. Απλά να το νιώσω, γιατί είμαι υπέρ της αίσθησης πολύ mm-hmm. και δεν μπορούσα να εκλογικεύσω και να πω «Α, πρέπει να γίνω καλά, θα γίνω καλά, το σώμα μου, το μάτι μου να γίνει». Απλά περίμενα, γιατί ξέρω να περιμένω, έχω υπομονή, αθλητής είμαι, οπότε απλά περίμενε υπομονετικά να ξυπνήσω μια μέρα και όλα αυτά να ανήκουν στο παρελθόν για τα καλά. Η μαμά σου έχει δει ποτέ να κλαις? Μάλλον πολύ μικρό μάλλον. Ναι. Σε μεγαλύτερη ηλικία όχι. Δεν νομίζω, όχι. Δεν νομίζω να με έχει δει κάπου. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω εσύ τι λες. Εγώ θα ρωτήσω τη μαμά σου να μας πει. Θα την πάρουμε τηλέφωνο. Θα την πάρουμε τηλέφωνο και ως διαμαγείας θα εμφανιστεί κιόλας. Γιατί έχουμε έναν ειδικό τρόπο να φέρνουμε τον κόσμο εμείς εδώ. Ξέρω τα τηλέφωνα. Η κυρία Γογό λοιπόν είναι κοντά μας. Είναι η κυρία Γογό κοντά μας. Θεά. Καλώς ορίσατε. Γεια σου, Μάικ. Τι κάνεις? Άιρον Μάικ, εγώ θα έλεγα. Εδώ. Να τη βάλω δίπλα μου την κυρία Γογό, να την έχω. Μπορώ? Έλα μόνο. Ναι ή όχι, συγγνώμη. Να συνεννοηθούμε, παιδιά. Λοιπόν, εκεί. Εντάξει, εκεί. Στο όμορφο το μαξιλεράκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ κοντά μας. Σας υπέρ ευχαριστώ. Βρίσκεται κόσμο εσεί, έτσι. Και είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και η πρώτη φορά που σας βλέπουμε. Εσύ όχι. Α, εντάξει. Φυσικά είναι. Εντάξει λοιπόν, δεν πειράζει. Είχα έρθει στο παρελθόν στο Star. Α, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να μου πείτε. Mm-hmm. Ως μανούλα. Δεν εσείς... έλεγες κάτι εσύ, δεν είχες πει τίποτα. Δεν μπορώ. Καλοκαιρινή είχαμε κλειδωμένη αυτή. Αυτή η φωτογραφία. Ναι, αυτή η φωτογραφία είναι η αγαπημένη σας. Παρακαλώ, συγγνώμη, διέκοψα. Συγγνώμη. Εδώ, όχι, πέστε μου. Και αυτή, αλλά η προηγούμενη. Εδώ λοιπόν, εδώ βλέπουμε το Μιχάλη. Να χορεύει. Έτσι, να χορεύει. Στο δημοτικό. Στο δημοτικό. Ναι. Τότε λοιπόν είχαμε μηνύματα ότι αυτό το παιδί θα φτάσει τόσο πρέπει να γίνει παγκόσμιο. Ναι, από την πρώτη δημοτικού είχαμε μηνύματα από γυμναστή του σχολείου, ναι, ότι ο Μιχάλης δεν είναι να τον κρατάτε στο σπίτι. Κάντε κάτι. Ήταν ένα υπερκινητικό παιδί μέσα στην τάξη. Ναι, ανήσυχο πνεύμα. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε τίποτα, αγριάδες. Το ανήσυχο πνεύμα που λέγαμε. Αγριάδες. Καλά, δώστε και το διάλειμμα. Πόσο είναι εδώ πέρα περίπου ο Μιχάλης? Εκεί πρέπει να είναι 4. 4 ετών λοιπόν. Πρέπει να είναι πανέτοιμος να μπει στον πόλεμο. Το βλέπω. Ήθελε να σκοτώσει τον αδελφό του εκείνη την ημέρα γιατί δεν του έκανε τα χατήρια. Ναι, ναι. Κάτι απλό. Απλά καθημερινά πράγματα. Έτσι. Μαλώναν πολύ με τον αδελφό του δηλαδή? Όχι. Πιο πολύ τον πείραζε ο Μιχάλης τον αδελφό του. Είναι πιο μεγάλος. Ναι. Τον του πείραζε πράγματα. Ναι. Και με απειλούσε. Και του λέγα ότι. Και τώρα που μεγαλώσαμε, αλλάξαμε. Σας φωνάζαν στο σχολείο να σας πούνε, να σας πω κυρία μου, μαζέψτε λίγο το Μιχαλάκι. Όχι, δεν είχα ποτέ παράπονα. Ποτέ. Στο σπίτι ναι, έκανε τα δικά του. Αλλά στο σχολείο όχι ποτέ. Δεν σας είχαν καλέσει ποτέ, είχε κάνει, δημιουργήσει φασαρία ή οτιδήποτε? Όχι, ποτέ. Ήταν ήσυχο παιδί? Ποτέ. Ωραία. Πώς ξεκίνησε την αθλητική του δραστηριότητα ο Μιχάλης? Ήταν, δεν κάνω λάθος, δεν ήταν από την αρχή μέσα στο ring, δεν ήταν στο kickboxing? Όχι, δεν ήταν. Ξεκίνησε με ενόργανη. Με ενόργανη γυμναστική? Από λοιπόν το σχολείο, από την πρώτη δημοτικού που μας κάλεσε ο γυμναστής και μας είπε ότι πρέπει να τον γράψετε κάπου. Mm-hmm. Ήταν και έκανε ενόργανη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το Μιχάλη σε μοναδικές, ναι, σε μια μοναδική εμφάνιση.
Κυκλοφορούσα έτσι μέσα στο σπίτι με τα χέρια και περπατούσε. Ναι, και στο φούρνο. Και στο φούρνο. Σε έχω εικόνα, παιδί μου. Μικρό παιδί, ένα φοβερά μου μικρό παιδί ζωηρό. Ο οποίο στέκεται μονίμω στου τοίχου, έτσι βάζει τα πόδια επάνω. Και στο φούρνο ακόμα έτσι πήγαινα. Που τον έστελνα. Τα παπούτσια τα φοράγε στα χέρια, παιδί μου. Έκανε μικρό λάθος. Στο στόμα, ναι, και με φώναζε η γειτονιά και μου έλεγε. Το παιδί. Κάτι το πάθει το παιδί. Κάτι βλέπω άλλο να πω. Ανησυχούσε. Ανακατευόταν σε τσακωμούς μέσα. Όχι. Ποτέ γι' αυτό. Παρόλο αυτό που κάνει, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση με το χαρακτήρα του και το πώς μεγάλωσε ο Μιχάλης. Στο σπίτι έκανε τα δικά του, το είπαμε. Ήθελε να του περνάει και τέτοια. Όπως όλα τα παιδάκια. Και έρχεται λοιπόν ένα πρωί ο Μιχάλης και λέει: μαμά, αφήνω την ενόργανη γυμναστική. Ναι, αφού μετακομίσαμε. Και πάω, θα ασχοληθώ με το kickboxing. Ή δεν σας το είπε ποτέ? Όχι. Ψάχναμε. Όταν μετακομίσαμε, κάναμε ενόργανη. Όχι, ενόργανη. Καράτε. Ναι. Μετά ασχολήθηκα με το καράτε. Άρχισε λίγο να μπαίνει. Ψάχναμε να βρούμε, γιατί δεν είχε το πικέρμι και πήγαμε στην Παλίνη. Και εγώ θέλω να με γράψει. Μα εγώ δεν θέλω, μα εγώ θέλω. Εάντε. Τελικά ξεκινήσαμε έτσι και στην πορεία ήρθε ο άλλαξε δάσκαλο. Ναι. Έφυγε του καράτε ο δάσκαλο, ήρθε του kickboxing. Να, εγώ θα συνεχίσω. Άρα. Για να δούμε τι λέει. Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να δούμε τι λέει ο δάσκαλος του καράτε. Βεβαίως, γιατί τον εντοπίσαμε, δεν τον άφησαμε έτσι. Για να δούμε λοιπόν τι λέει για τον Μιχάλη. Ήταν την εποχή του 1990. Ήρθε ένας νεαρούλης μικροκαμωμένος, στα 11 του χρόνια, 12 περίπου. Αλλά το σώμα του ήταν σχηματισμένο, ενός άντρα. Δηλαδή ξεχώριζαν οι μύονες στο σώμα του. Και όταν το ρωτήσαμε πώς γίνεται και τι είναι αυτό, μας είπε ότι έκανε ενόργανη γυμναστική. Μπήκε στην προπόνηση, ξεκίνησε, ήταν πάρα πολύ έξυπνος, είναι πάρα πολύ έξυπνος και ήτανε, και έπιανε αμέσως την κίνηση. Μετά, όταν είδαμε ότι είχε ταλέντο το σώμα του μεγάλο, του λέγαμε να μας κάνει flick-flack, αυτά που κάνουν στην ενόργανη τις τούμπες. Το βλέμμα του, που ακόμα το κοιτάζω και το βλέπω όταν κάνει αγώνες, δεν κοιτάζει με κακία τον αντίπαλό του, παρά κάτι άλλο. Πρέπει να το προσέξει κάποιος ιδιαίτερα. Αυτή η καλοσύνη δηλαδή πηγάζει ακόμα και στον αγώνα του. Δεν τρέφει μίσος ή δεν καλλιεργεί μίσος για τον αντίπαλό του. Η καλοσύνη του είναι σαν κοριτσάκι, σαν να το πούμε έτσι. Δηλαδή, χωρίς να έχει αυτό κάποια διάσταση άσχημη, το ξέρει ο ίδιος, το ξέρουμε όλοι. Δεν έχω την ικανότητα να κοουτσάρω εγώ τον Μιχάλη. Τιμή μου θα ήταν να πηγαίνω να μου δίνει κάποια φορά ένα εισιτήριο και να πηγαίνω να τον βλέπω. Αλλά για να τον κοουτσάρω εγώ τον Μιχάλη δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Δεν παλεύεται ο Μιχάλης, δεν παλεύεται. Α, και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ σε τι ηλικία είμαστε? Εδώ πρέπει να είσαι πόσο, 17. 16-17, εκεί είδαμε με την Αμερικάνικη, είναι και με Ρόκι. Είναι ο Ρόκι. Στους αγώνες, πέστε μου την πρώτη φορά που πήγατε να τον δείτε σε αγώνα. Πώς αισθανόσαστε? Δεν έχω δει αγώνα του Μιχάλη μέχρι σήμερα. Πηγαίνω όταν είναι κοντά, όχι εξωτερικό ποτέ. Αλλά πηγαίνω και Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη και Ναύπλιο που είχε πάει, αλλά δεν παρακολουθώ. Φτάνετε μαζί του μέχρι εκεί, τον συνοδεύετε, έτσι, είσαστε παρέα του. Και αν όχι μαζί πηγαίνουμε για έκπληξη, καμιά φορά δεν το ξέρει κιόλας ότι θα μας συναντήσει. Μας βλέπει μετά τον αγώνα. Και ξεκινάει λοιπόν ο αγώνας και εσείς πού είστε εκείνη την ώρα? Εγώ είμαι στον μπαμπά τον νόμο και κοιτάω πίσω. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ να τον βλέπω. Στενοχωριέστε. Εδώ ξέρω το αποτέλεσμα, είμαστε δίπλα και μου λέει, έλα μαμά, βάζει DVD για να δούμε τον αγώνα και τον βλέπω ότι είναι καλά, είναι δίπλα μου, έχει κερδίσει και παρόλα αυτά δεν... Καλά, να σου πω, δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα να βλέπεις το παιδί σου να το χτυπάνε, ακόμα και αν είναι επιλογή του να συμβαίνει αυτό. Επιλογή του είναι βέβαια. Ναι, είναι επιλογή του. Γι' αυτό προσπαθούν να με χτυπάνε. Έχεις δίκιο, αλλά θέλω ας πούμε να ξέρω, είναι η μαμά σου και πας εσύ με την κατάσταση αυτή στο μάτι που πρέπει να κάνεις 150 ράματα. Όταν το βλέπετε χτυπημένο, ποια είναι η δική σας αντίδραση? Του έχετε πει ποτέ σταμάτα τώρα, έχετε βάλει τα κλάματα, πώς το έχετε διαχειριστεί? Έχω βάλει τα κλάματα, αλλά όχι μπροστά του. Έχω στεναχωρηθεί αρκετά, αλλά είναι επιλογή του, το είπαμε. Και επειδή ποτέ δεν έχουμε υποτιμήσει αντίπαλο, ξέρουμε ότι κάποια στιγμή μοιραίως θα χτυπήσει και ο Μιχάλης. Όλοι είναι καλοί, όσο είναι και ο Μιχάλης, είναι και εκείνοι που
αγωνίζεται πάντα με top αθλητές και οπωσδήποτε θα χτυπήσει και εκείνος. Δηλαδή το περιμένω και αυτό, αναμενόμενο. Αλλά παρόλα αυτά σας δεν το έχετε συνηθίσει, δεν είναι ότι το έχετε ένα κομμάτι μέσα και το βλέπετε ψύχραμα. Ακόμα σας ενοχλεί μετά από τόσα χρόνια. Ναι, ενοχλεί, ναι. Γι' αυτό δική μου επιλογή είναι να μην παρακολουθώ και τους αγώνες του. Πάει με φρένα τώρα, έτσι, πάει με φρένα. Έχετε σκεφτεί ποτέ να του ζητήσετε να σταματήσει το άθλημα αυτό? Να του το ζητήσω εγώ, όχι. Ότι έχει γίνει συζήτηση ότι κάποια στιγμή όταν νιώσει εκείνος ότι είναι έτοιμος να το κάνει, θα χαρώ πολύ να το ακούσω. Αυτό. Δεν το έχετε πει ποτέ, δηλαδή δεν έχει περάσει το μυαλό σας να το ζητήσετε? Αστειευόμενη, κάποια στιγμή το είπα επιτέλους να σταματήσεις, αλλά το καλαμπούρισα πιο πολύ παρά το είπα σοβαρά, γιατί ξέρω ότι όταν είναι έτοιμος θα το κάνει από μόνος του. Αν στο ζητούσε η μητέρα σου να σταματήσεις, θα το έκανες? Πιστεύω ότι το κάθε τι κάνει τον κύκλο του και εφόσον πλέον 22-23 χρόνια κάνω αυτό το πράγμα, αυτή μου με κάνει ευτυχισμένο και όσο με κάνει, νομίζω η μητέρα μου δεν θα μπορούσε να μου το πει. Μου είχε πει την άποψή της. Η οποία είναι πια. Πάντα. Μου είχε πει την άποψή της ότι είναι οκ, ότι υπάρχει επικίνδυνοτητα, ότι δεν την ενοχλούσε να χαριτολογώντας με τον τρόπο της να σταματήσω και να ασχοληθώ με κάποια άλλα πράγματα. Αλλά και εκείνη, βλέποντάς με καλά και ότι πετυχαίνω σε αυτό που κάνω, νομίζω ότι της αρέσει να με βλέπει καλά. Στην ουσία, άσχετα αν υπάρχει και ένας βαθμός επικινδυνότητας, ρίσκο. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι μέσα της. Και η ερώτηση είναι, αν σου ζητούσε πραγματικά σοβαρά εκεί που καθόσαστε και σου λέγε, Μιχάλη, εγώ δεν το αντέχω αυτό το πράγμα, θα σε παρακαλούσα πολύ να σταματήσεις και να βρούμε μια άλλη δουλειά να κάνεις. Θα ήταν λόγος ρήξης με τη μαμά σου αυτό? Όχι, σε καμία περίπτωση. Συζητάμε τα πάντα. Δεν το συζητάω. Θα βρίσκαμε την καλύτερη λύση. Γιατί είναι μια πολύ βαριά έτσι. Γιατί είναι όλη μου ζωή στο πράγμα. Δεν θα αγωνιστώ για πολλά χρόνια ακόμα, έτσι. Οπότε θα βρίσκαμε την καλύτερη λύση. Θα σταμάταγες, παιδί μου, άμα στο ζήταγε η μάνα σου. Θα πρέπει να το συζητήσουμε, να το ψάξουμε, δεν είναι έτσι απλά. Έτσι όπως το ακούω, νομίζω θα το συζήταγες. Νομίζω χάσατε την ευκαιρία, κυρία Γωγό μου. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Απλά σίγουρα μόλις αυτό ανακαλύψαμε. Μέσα από αυτή την πορεία, όλο αυτόν τον αγώνα, έχω πάρει τεράστια οπλικά συστήματα στο μυαλό μου. Έχω μάθει πολλά πράγματα, έχω δει πολλά πράγματα, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Δηλαδή, νομίζω ότι έχω πάρει τόσο πολλά πράγματα που. Αν τα βάλω κάτω, δηλαδή, άξιζε και αξίζει που ασχολούμαι με αυτό. Πότε βλέπεις να ολοκληρώνεται η καριέρα σου? Το έχεις σκεφτεί? Ναι. Πολύ καλή ερώτηση. Ευχαριστή. Φυσικά και το έχω σκεφτεί, όπως όλα κάποια στιγμή τελειώνουν και θέλω όταν ολοκληρώσω την καριέρα μου να είμαι ψηλά, να είμαι καλά φορμαρισμένος, καλά και όλοι να μου λένε, μα γιατί σταματάς. Έχω κάποια πραγματάκια, λίγα πράγματα να κάνω ακόμα, κάποια γραμμάτια έτσι της ψυχής μου να κλείσει μέσα μου και μετά να ολοκληρώσω και να πω ότι okay, κάνω το τελευταίο μου μάτς εδώ στην Ελλάδα. Ώστε να προβατήσω. Και να ακούσουμε και την καλή την πρόταση που λέει, θα παραδώσω γάντια. Θα είναι, ας πούμε, ο τελευταίος μου αγώνας, παραδίνω γάντια και τελείωσα. Συγγνώμη, ζείτε με αυτό, έτσι. Όχι, μου άρεσε η ερώτηση που έκανες και εγώ ήθελα να... Χαριτολογώντας που λέγαμε. Να σας πω κάτι. Ζείτε με αυτό, περιμένετε πότε θα έρθει ο Μιχάλης να σας πει παραδίδω γάντια, πώς είναι η εκφρασή σας? Είμαι σίγουρη ότι όταν νιώσει έτοιμος και θεωρήσει εκείνος ότι πρέπει να σταματήσει, θα το κάνει. Εσείς τι θα προτιμούσατε σήμερα, έτσι όπως είμαστε, να ακούσετε από τον Μιχάλη? Μαμά, να σου γνωρίσω την ύφη σου, παντρευόμαστε την άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα, ή παραδίδω τα γάντια μου? Ακραία και τα δύο. Ο γάμος για τον Μιχάλη, λέει, είναι ένα μεγάλο ρινγκ. Οπότε το ίδιο θα μου έρθει. Επειδή το ακούω από εκείνον, έτσι λέει. Είναι ένα πολύ μεγάλο ρίγκ. Σας γνωρίζει τις συντρόφους? Γιατί εμάς δεν μας τις γνωρίζει. Λέω όμως εσάς είναι πιο άνετος. Έχετε γνωρίσει τις συντρόφους? Ή τη σύντροφό του τελευταία, να το κάνω συγκεκριμένα. Ναι, έχω γνωρίσει κατά καιρούς. Λέτε την άποψή σας? Εφόσον μου ζητηθεί, ναι, τι λέω. Τι λέει? Είμαι σίγουρη, αγάπη μου. Η μαμά προς μαμά μιλάμε τώρα. Τι λέμε τώρα, αλίμονο. Επειδή συζητάμε πάντα με τον Μιχάλη, και εγώ παρόλο που είμαι μαμά και υποτίθεται τα γνωρίζουμε όλα οι μαμάδες, δυστυχώς όχι, παίρνω πάντα τη γνώμη τους και από τους δύο, και από τον αδελφό του.
για κάτι που θέλω να κάνω. Λοιπόν, και ο Μιχάλης συζητάει τα πάντα. Mm. Συζητάμε τα πάντα και θα ξέρω είσαστε... και του έχω εμπιστοσύνη για τις επιλογές του. Και... Ναι. Θα είσαστε μία καλή πεθερά, πιστεύετε? Αυτό θα το ρωτήσετε του μεγάλου μου του γιου, τη γυναίκα, αν είμαι καλή πεθερά. Καλά, επειδή είναι μικρός, καταλάβατε. Είναι ο μικρός και αγαπημένος, δηλαδή. Θα θέλατε να τον κρατήσετε λίγο παραπάνω πίσω. Πιστεύω. Μιχάλη μου, καλά τα λέω, Μιχάλη μου. Ξέρω, το, οι μαμάδες τα λένε καλά. Όχι, οι μαμάδες δεν είναι, δεν ενοχλούμε. Όταν, όταν εκείνος αποφασίσει και θελήσει να κάνει όπως λες το μεγάλο ρινγκ που λέει εκείνος, εγώ θα είμαι σύμφωνη. Δεν νομίζω ότι θα μπω εμπόδιο ή να του αλλάξω τη γνώμη του, γιατί του έχω εμπιστοσύνη, σου είπα και πριν. Έτσι, ακριβώς. Μιχαλιό, σταματάς κάποια στιγμή, παραδίδεις γάντια, αφήνεις τις ζώνες τους τεράστιες που έχω δει στο... στο γυμναστήριο, θα ασχοληθείς με τα γυμναστήρια μόνο ή θα κάνεις και κάτι άλλο? Είναι γιατί τώρα έχεις δύο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το ένα είναι στη Γλυφάδα και το άλλο είναι στην Αγία Παρασκευή. Στην Αγία Παρασκευή, το ξέρω σίγουρα, έχω έρθει. Ναι. Υπέροχο. Ευχαριστώ. Από εκεί πέρα υπάρχουν και διάφορα άλλα πράγματα που θα ήθελα να ασχοληθώ. Mm-hmm. Όμως σίγουρα ένας αθλητής, όταν έχει συνηθίσει να κάνει τόσα πολλά χρόνια κάτι και να δίνει όλη την ενέργεια. Θέλει κάποιο το οποίο χρόνο απέχει να πολύ, το επόμενο βήμα απέχει πολύ από αυτό που κάνεις τώρα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το ένα είναι τα γυμναστήρια και η προπόνηση των αθλητών και πολλά άλλα πράγματα κτλ. Και το άλλο είναι στον τομέα των επιχειρήσεων. Α. Όπου έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Καφέ, εστιατόριο, παπούτσια, ρούχα. Τι. Δεν θα ήθελα να πω ακόμα, διότι ακόμα το. Ωραία. Πάμε να υπογράψουμε λοιπόν τα γάντια μας. Και εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάρετε τα υπογεγραμμένα γάντια από τον Iron Mike, παρακαλώ. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Σε βρίσκω πάρα εδώ μεταξύ σου. Πηγαίνουν πολύ αυτά. Πολύ. Μα λέμε να ξεκινήσουμε με τον Μιχάλη, αλλά δεν προλαβαίνω. Με τον Μανώλη, όπως το λέω. Σας το έχει πει, όπως το λέω σαν για Μανώλη. Είναι ένα δικό μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εύχομαι πολλές επιτυχίες, όσο θες να πάει πολύ μακριά αυτό.